Μόλις έφτασε εδώ στην εκκλησία πριν από λίγα λεπτά η νεκρική πομπή. Ακολουθούσαν το φέρετρο, το λευκό φέρετρο, που ήταν μέσα η 23χρονη Ιφηγένεια Μίτσκα. Η οικογένειά της, παραμορφωμένα πρόσωπα από την Οδύνη, η απόλυτη σιωπή, έχει βουλιάξει στη σιωπή εδώ η περιοχή και τώρα ακούμε τις ψαλμωδίες μέσα από την εκκλησία. Οι τείχοι της εκκλησίας έχουν ντυθεί με στεφάνια, αφιερωμένα στο 23χρονο κορίτσι και μια κοπέλα με το που έφτασε εδώ μπροστά άφησε ένα λευκό μπαλόνι με μια κορδέλα να φύγει ψηλά στον ουρανό. Σαν την ψυχούλα της Ιφηγένειας που έφυγε ψηλά στον ουρανό. Γονείς, αδέρφια, φίλοι, όλη η νεολαία στα Γιαννιτσά έχει ντυθεί στα μαύρα. Η ατμόσφαιρα είναι συγκλονιστική, Σπύρο, και αυτό είναι κάτι που το βιώνουμε και θα το βιώνουμε και τις επόμενες ημέρες. Λέγατε προηγουμένως για το Πανεπιστήμιο, τόσες μέρες ήμασταν στα ΧΕΠΑ που είναι μέσα στο Πανεπιστήμιο. Χάθηκε η χαρά της νεολαίας. Χάθηκε η χαρά των παιδιών. Είναι όλοι σοκαρισμένοι. Είναι όλοι σε ένα κενό ψυχολογικό που δεν μπορούν να ξέρουν αν θα πρέπει να χαίρονται για τους φίλους τους που επέζησαν και ήταν απλά τραυματίες ή βγήκαν ζωντανοί μέσα από το τρένο. Αν έχουν δικαίωμα να χαίρονται για αυτούς που επέζησαν τη στιγμή που υπάρχει τόσος τρίνος για αυτούς που χάθηκαν. Είναι τόσο αλληλοσυγκρουόμενα τα συναισθήματα που όλοι είναι παγωμένοι. Και είναι αφορά και απογοητευτικά κάποια πράγματα, Λευκή, και στο λέω τελείως δηλαδή δημοσιογραφικά, προσπαθώντας να μείνω, και επειδή είσαι και εσύ ένας άνθρωπος πολύ αντικειμενικός σε αυτά, προσπαθώντας να μείνω έξω από οποιοδήποτε συνέστημα, γιατί όταν καλύπτεις τώρα τέτοια ρεπορτάζ, πολύ δύσκολο να μην επηρεαστείς, και εσύ και εγώ και όλοι μας. Αλλά βλέποντας πριν από λίγο πέντε κουβάδες να προσπαθούν να μαζέψουν τα νερά από μία διαρροή και να είναι μήνες το πρόβλημα, αναρωτιέμαι αν πραγματικά αξίζει τον κόπο να πεις για την τηλεδιοίκηση και για χίλια δύο άλλα προβλήματα που είχαν τα τρένοντα, χρειαζόμαστε μήνες για να διορθώσουμε ένα τόσο μικρό πρόβλημα. Και λες, αυτοί οι άνθρωποι πώς χάθηκαν, πώς πήγαν έτσι. Τώρα διάβαζα εδώ πριν από λίγο, πρίτανης του Πανεπιστημίου είπε ότι χάσαν 11 φοιτητές. Και 11. Στη Θεσσαλονίκη ανεβοκατέβαιναν τα παιδιά. Μπορεί να ανέβει και ο αριθμός, δεν ξέρω. Μπορεί και να ανέβει ο αριθμός. Και ανεβοκατέβαιναν τα παιδιά κάθε μέρα. Κάθε μέρα εκατοντάδες φοιτητές, δικά μας παιδιά, για να πάνε στις σπουδές τους. Λευκή, σε ευχαριστώ. Θα γυρίσω σε σένα. Έκαναν δηλώσεις. Από το Πανεπιστήμιο. Ναι. Να το τονίσω, Σπύρο, 11 από το Αριστοτέλειο. 11 από το Αριστοτέλειο. Έχουμε τις στρατιωτικές σχολές. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στη Σύνδο. Δεν είναι 11 φοιτητές που χάθηκαν. 11 από το Αριστοτέλειο. Έχουμε και γύρω-γύρω. Έχουμε ΠΑΜΑΚ, έχουμε στρατιωτικές σχολές. Έχουμε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο στη Σύνδο. Έχουμε και άλλους νεκρούς. Είναι όλοι νεολαία βουλιαγμένοι. Έχεις δίκιο. Να δούμε τις δηλώσεις που σου έκανα πριν από λίγο, Λευκή. Σε ευχαριστώ. Δούλευε το κορίτσι εδώ κοντά στην πλατεία. Έμενε εδώ, δούλευε. Ένα καλό κοριτσάκι ήταν. Τι να σας πούμε, και ένα πανέμορφο. Τι θέλετε να είναι, η κατάσταση είναι όλοι σοκαρισμένοι. Είναι σοκαρισμένοι και οι γονείς τους και όλοι. Η ανευθυνότητα στο μεγαλείο τους. Δεν κάμναμε παρέα, αλλά κρίμα γιατί ήταν νέα. Όλοι νεολαία εδώ στα Γιαννιτσά, πώς το βιώνει όλο αυτό? Χάλια θα λέγαμε. Είναι οι πιο άσχημες μέρες. Είναι πιο άσχημες μέρες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Δεν περιμένετε κάτι σε δικό σας άνθρωπο εδώ, Όχι. Εντάξει, βασικά σε όλη την Ελλάδα